Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην Επισκόπηση σήμερα, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα σε κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση. Μια ημέρα που η Κομισιόν προσπαθεί με ένα toolkit 7 εργαλείων να λύσει το πρόβλημα της αύξησης των τιμών, έστω και αν ακόμα δεν είναι και απόλυτα σίγουρη η Κομισιόν ότι έχει τα χρήματα για να το λύσει ως οργανισμός, αλλά δίνει διάφορες συμβουλές και έξυπνες λύσεις προς τα κράτη-μέλη. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου, προκειμένου να ανακοπεί αυτή η ανωδική τροχιά των τιμών που τη βλέπουμε όλοι πλέον στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, τη βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τη βλέπουμε στις τιμές των βενζινάδικων. Έρχεται την Παρασκευή, ξεκινάει η περίοδος προμήθευσης του πετρελαίου θέρμανσης και η τιμή θα είναι πολύ υψηλή σε σχέση με πέρυσι. Όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο μείγμα σε σχέση με την ελληνική οικονομία που θα δεχθεί πιέσεις και αυτό αποτυπώνεται σε πολλούς τομείς, ακόμα και στην ελπίδα ή την προσδοκία ή και τη θέληση της κυβέρνησης να αυξήσει τον κατάλογο, να μεγαλώσει τον κατάλογο των μέτρων ελάφρυνσης που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, καθώς θα πρέπει κάποια από τα χρήματα που θα δινόντουσαν στις ελαφρύνσεις να δοθούν για να στηριχθεί η οικονομία, να στηριχθούν, να δημιουργηθούν αναχώματα ώστε να ανακοπεί η αυξητική τάση της τιμής. Και από την άλλη, σκέφτεσαι ότι μπορεί να σχεδιάζεις εντελώς διαφορετικά την ζωή σου, να ετοιμάζεσαι για μάχες πολιτικές ή άλλου είδους και ξαφνικά να ανατρέπονται τα πάντα από την πραγματικότητα, από μια αρρώστια που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά στην πορεία. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος, η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι γνωστοί, οι φίλοι, οι οπαδοί, οι όσοι απλά γνωρίζουν την φόβη γεννηματά, είναι προφανές ότι είναι στο πλευρό της και εύχονται ταχεία ανάρρωση σε μια γυναίκα που έχει δώσει τη μάχη της και την έχει κερδίσει μια φορά. Είναι κοινή ευχή όλων να ξανακερδίσει αυτή τη μάχη η φόβη γεννηματά και είναι προφανές ότι είναι πολύ λίγο, πολύ μικρό το αν θα συμμετέχει ή όχι στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο Κινάλ, αρκεί να την σεβαστούν και οι υπόλοιποι και να μην υπάρξουν διάφορα περίεργα παιχνίδια. Το μόνο που μένει από αυτό είναι γρήγορη, ταχεία ανάρρωση στην φόβη γεννηματά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, όπου εκεί μέσα στα 15 μέρες έχει δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς και η επόμενη μέρα δεν είναι εύκολη, κυρίως γιατί ανησυχεί τους ειδικούς η σεισμική ακολουθία που δεν είναι αυτή ακριβώς που περίμεναν. Ματίνα Πολυχρόνου είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για να δούμε τις ανησυχίες και τα δεδομένα που υπάρχουν ένα 24ωρο περίπου μετά από τον σεισμό. Έναν σεισμό ο οποίος έφερε πολλές καταστροφές. Ευτυχώς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είχε επίκεντρο όμως στη θάλασσα και έτσι ζημιές ήταν βέβαια, έπεσε ακόμη και ο Άγιος Νικόλος ένα εκκλησάκι. Αλλά ήταν περιορισμένες. Ήταν πιο περιορισμένες. Με αυτό που είδαμε στο Αρκαλοχώρι πριν από 15 μέρες. Οι ειδικοί, ωστόσο, οι σεισμολόγοι ανησυχούν για την σεισμική μετασεισμική ακολουθία, η οποία δεν είναι τόσο έντονη όσο περίμεναν. Εκείνο το οποίο λένε είναι ότι περίμεναν μετασεισμούς έως και 5,5 ρίχτερ. Αυτό δεν το έχουν δει. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Λέκας, δεν είναι βέβαια απαραίτητο να υπάρξει ένας μετασεισμός. Θα ήταν καλό όμως να υπάρξει για να υπάρχει μια εκτόνωση και για να σημαίνει αυτό ότι ο σεισμός ο οποίος έγινε χθες ήταν ο κύριος σεισμός. Λένε ότι μάλλον ήταν, όμως και πάλι δεν μπορούν να το πούνε με σιγουριά. Βέβαια, δίνουν και δύο ακόμη στοιχεία. Λένε ότι ίσως ότι επειδή ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θάλασσα, γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην καταγράφονται οι μετασεισμοί. Οι πολλοί μετασεισμοί μπορεί να γίνονται ως ακολουθία του βασικού σεισμού. Ακριβώς. Και μπορεί επίσης να μην καταγράφονται οι μετασεισμοί, επειδή είχε και ένα πολύ μεγάλο εστιακό βάθος. Να θυμίσουμε 8,2 χιλιόμετρα. Γι' αυτό το λόγο λένε οι σεισμολόγοι ότι οι σεισμοί οι οποίοι έχουν τόσο εστιακό βάθος δεν δίνουν μετασεισμοί.
σεισμούς. Ναι. Ίσως γι' αυτό λοιπόν να μην έχουν γίνει. Όπως και να έχει όμως, το περιμένουν. Λένε στον κόσμο να μένει μακριά από σπίτια, όπως είναι το πρωτόκολλο, το οποίο είναι επικίνδυνο για κατάρρευση σε περίπτωση μετασεισμού. Καλό θα ήταν να το δουν, λένε, για να εκτονωθεί η δόνηση. Έμειναν κλειστά τα σχολεία στη Στία και στην Ιερά Πέτρα. Λογικό εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων. Τώρα το ζήτημα είναι ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι ακολουθεί μία κακοκαιρία και ίσως να είναι και πιο βαριά σε σχέση με την Αθηνά που προηγήθηκε. Και ανησυχούν και προφανώς για τις περιοχές που είναι οι σεισμοί, αλλά κυρίως για τις περιοχές που κάηκαν το καλοκαίρι. Και είναι και θα είναι η κακοκαιρία Μπάλος, η οποία μάλιστα αναμένεται να πλήξει και την Κρήτη, η οποία ήδη έχει πληγεί και από τους σεισμούς, και τα Δωδεκάνησα και την Στερεά, και σε ό,τι αφορά στις περιοχές οι οποίες πλήγησαν και από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι αυτό κάτι το οποίο τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τηλιανίδης, στη σύσκεψη η οποία έγινε στις 4 το, ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα. Και επεσήμανε ότι θα πρέπει οι περιοχές, οι δήμοι, να είναι ειδικά που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, να είναι προετοιμασμένοι. Εκείνο μάλιστα το οποίο προανήγγειλε είναι ότι το 112 είναι έτοιμο και θα δώσει σαφείς οδηγίες σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη στον κόσμο για πλημμυρικά φαινόμενα. Ας ελπίσουμε πως δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι υποθέσεις, ιστορίες που μας σοκάρουν από την αγριότητά του και κυρίως αγριότητά τους και κυρίως αφορούν τα παιδιά. Φιόρητα Πρενιάση στην αίθουσα σύνταξη για να δούμε μια πραγματικά απίστευτη υπόθεση με ένα 8χρονο κοριτσάκι στην Ρόδο που υπάρχει καταγγελία για βιασμό του. Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται λοιπόν το 8χρονο κοριτσάκι μετά από καταγγελία βιασμού από έναν άντρα ο οποίος διέμενε και αυτό στο νησί. Το παιδί έχει τεθεί υπό την εποπτεία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πλημμυριοδικών Ρόδου, η οποία και έδωσε εντολή σε κάθε αρμόδια υπηρεσία να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε σε πρώτη φάση ότι έχει τελεστεί βιασμός παραφύση, ενώ στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται ήδη πρόσωπα με τα οποία το κοριτσάκι έχει έρθει σε επαφή, καθώς και συγγενικά πρόσωπα. Στο παιδί η Αλέξανδρα παρέχεται πλήρης ψυχολογική υποστήριξη και στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς κοινωνική λειτουργός, ενώ έχει απαγορευτεί η επαφή με οποιοδήποτε συγγενικό μέλος. Μάλιστα, δεν το χωράει ανθρώπινους, για την ακριβία, υγιούς ανθρώπινους. Υπάρχει και μια αγωγή τώρα γονέων κατά διευθύντριας του σχολείου γιατί αγνώρισε τα βασανιστήρια της κόρης τους ακόμα μια ιστορία bullying στα ελληνικά σχολεία. Ακριβώς στο φως της δημοσιότητας μετά από 4 χρόνια ήρθε λοιπόν η υπόθεση ενός μιας κοπέλας που δεχόταν σωματικό και ψυχολογικό bullying από συμμαθητές της στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα δεχόταν bullying από 2 συμμαθητές της οι οποίοι την έβριζαν, τη χτυπούσαν και τη μείωναν μέσα στην τάξη. Όπως είπαμε, έχει 4 χρόνια από το 2017 και η υπόθεση αποκαλύπτεται τώρα, Αλέξανδρε, καθώς οι γονείς της σήμερα 17χρονης κοπέλας προχώρησαν σε αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης. Η αγωγή φορά τους γονείς των μαθητών που ασκούσαν bullying, καθώς και τη διευθύντρια για απόκρυψη της πραγματικότητας και διαφορία. Το κορίτσι, να πούμε ότι μέχρι και σήμερα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για ψυχολογικούς λόγους, Αλέξανδρε. Φιωρίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τα πανεπιστήμια άνοιξαν μετά από 18 μήνες περίπου που έμειναν κλειστά εξαιτίας της πανδημίας. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι δεν χωράει ο κόσμος στα αμφιθέατρα για να παρακολουθήσει τα μαθήματα, ειδικά φέτος που είναι μια περίεργη χρονιά γιατί υπάρχουν σχεδόν 2 έτη πρωτοετών και οι δευτεροετής που πηγαίνουν σχεδόν για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο, αλλά και οι πρωτοετής που πηγαίνουν για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν και κρούσματα πλέον των φοιτητών. Βασουλούκο εδώ για να δούμε τον συναγερμό που υπάρχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς έχει σημάνει συναγερμός λοιπόν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από μαθητή της θετικής κατεύθυνσης, ο οποίος κόλλησε κορονοϊό μετά τη Δευτέρα που πήγε και παρακολούθησε 2 ώρες από το πρώτο ακαδημαϊκό έτος, από το πρώτο εξάμηνο. Πρόκειται για έναν μη εμβολιασμένο μαθητή, όπως είπαμε, και εμπειρίες του μαθηματικού τμήματος, ο οποίος παρακολούθησε τα μαθήματα αυτά. Να πούμε ότι το απειθείται έδωσε σχετική ανακοίνωση, η οποία έλεγε πως
τους κανόνες με τους οποίους θα κινηθεί πλέον αυτό το τμήμα, εφόσον ένας μαθητής κόλλησε κορονοϊό. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν αν υπάρχει κρούσμα στα πανεπιστήμια? Για τους, για τους μη εμβολιασμένους φοιτητές μπαίνουν απευθείας σε δεκαήμερη καραντίνα, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν στενά την υγεία τους και οποιοδήποτε, μετά από οποιοδήποτε κρούσμα, οτιδήποτε δουν στην υγεία τους και στον οργανισμό τους, θα πρέπει να κάνουν ένα rapid ή ένα μοριακό τεστ και από εκεί και αν πέρα να μείνουν σε καραντίνα. Τώρα, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα σχετικά με το φάρμακο που θεωρητικά θα μπορεί να καταπολεμά, να βοηθάει στην καταπολέμηση του κορονοϊού. Μίλησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Γκάγκα. Μίλησε στην εκπομπή Ατέριαστη στον Sky η κυρία Γκάγκα, η οποία είπε πως προχωράμε και ελέγχουμε το πώς μπορεί να γίνει η παραγγελία για αυτό το φάρμακο. Έχει δηλώσει η Ελλάδα και η χώρα μας την επιθυμία της να συμμετέχει λοιπόν στο να γίνει παραγγελία για αυτά τα φάρμακα. Είπε πάντως ότι από πλευρά της ξεκαθάρισε ότι όλα τα καινούργια φάρμακα είναι σε περιορισμένες ποσότητες και θα τα πληρώσουμε παρόλα αυτά για να τα πάρουμε. Αν και ξεκαθάρισε πως το εμβόλιο κοστίζει 15 ευρώ και σώζει τις ζωές όλων των ανθρώπων. Το φάρμακο κοστίζει έως και 2.000 ευρώ. Τώρα, πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται και για το εμβόλιο της γρήπης, γιατί πλέον δεν είμαστε προστατευμένοι, δεν είμαστε στα σπίτια μας, δεν φοράμε συνέχεια μάσκα. Θα υπάρξει έξαρση της εποχικής γρίπης, αλλά έξαρση και της γρίπης του Ιτα-1Ι1. Ακριβώς, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να γίνει το εμβόλιο και για τον κορονοϊό, αλλά και για τη γρίπη. Μάλιστα, είπε ότι είναι πολύ μεγάλο θέμα, ότι ένας COVID ασθενής δεν πηγαίνει εγκαίρως στο νοσοκομείο και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δεν είναι εύκολο να, η υγεία του να επανέλθει και να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός. Και τέλος, για το ενδεχόμενο ενός πέμπτου κύματος, είπε πως έχουμε μάθει πλέον να το αντιμετωπίζουμε. Αν εμβολιαστούμε όλοι, τόνισε πως θα το αποφύγουμε. Αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να δούμε τι είπε η κυρία Λινού στην Φραντζέσκα Σαββουργινάκη. Εκτιμά ότι είμαστε εν μέσω μιας σοβαρής έξαρσης της πανδημίας, η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Είναι πάρα πολλά τα κρούσματα. Η καινούργια παραλλαγή, το καινούργιο στέλεχος, μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα, με διπλάσια πιθανότητα από ό,τι τα προηγούμενα. Και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας δεν είναι εμβολιασμένο. Και παράλληλα με αυτό, σχεδόν όλοι αγνοούμε ή δεν τηρούμε μέτρα προστασίας. Οπότε όλα αυτά μαζί αυξάνουν τα κρούσματα. Είναι επόμενο ότι αν έχουμε πολλά κρούσματα θα έχουμε και πολλούς ανθρώπους που θα νοσηλευτούν, πολλούς που θα διασωληνωθούν αντίστοιχα και αρκετούς να χάσουν τη ζωή τους. Επομένως είμαστε στο μέσο μιας πολύ σοβαρής έξαρσης της πανδημίας, την οποία δεν εκτιμάμε επαρκώς. Στην αίθουσα σύνταξη μας περιμένει ο Άρης Δημητρίου για το σεμινάριο για τους ψηφιακούς κινδύνους που έγινε στην περιφέρεια. Καλησπέρα και από μένα, Αλέξανδρε, κύριες και κύριοι. Πράγματι, η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών από το διαδικτυακό έγκλημα, το οποίο γνωρίζει η έξαρση τα τελευταία χρόνια, με τα ποσοστά να αυξάνονται αλμάτωδος, βρίσκεται στο επίκεντρο της στοχευμένης δράσης περιφέρειας Αττικής για την ψηφιακή εκπαίδευση και τον εγγραμματισμό. Την Τετάρτη 27 του μήνα, λοιπόν, στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, είναι ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020, θα γίνει ένα σεμινάριο για τις διαδικτυακές απάτες, την προστασία ψηφιακών συσκευών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το σεμινάριο απευθύνεται στους γονείς, είναι και τα παιδιά εξίσου εκτεθειμένα με όλους τους υπολείπους στο διαδικτυακό έγκλημα. Τα στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο. Μάλιστα. Τώρα, η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι από τα κεντρικά ζητήματα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο. Το βλέπουμε και εμείς εδώ στον τόπο μας, στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Μεσόγειο με τα ακραία φαινόμενα. Υπάρχουν κοινές ευρωπαϊκές δράσεις που θα ήταν κλειδί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι, πιέζει και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Πατούλης, ο οποίος βρέθηκε στις Βρυξέλλες με τον πρέσβη της Ελλάδος στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Βραΐλα. Μίλησαν εκτενώς για το θέμα της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,
αναφέρθηκε στα προβλήματα, στις καταστροφές που προκλήθηκαν το καλοκαίρι από τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα ο κύριος Πατούλης και επέμεινε στο ότι είναι άμεση ανάγκη, επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή κοινών αποφάσεων από τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, θα γίνουν και μια εκδήλωση σε 9 του Νοέμβρη. Είναι εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δήμων και Περιφερειών, για να υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Να συμπληρώσω δε τέλος ότι με αφορμή και τη Διεθνή ημέρα μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε ότι παραμένει υπαρκτή ανάγκη της ενίσχυσης των φορέων πολιτικής προστασίας σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Αλεξανδρίου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Πολλά χρήματα θα έρθουν και από το Ταμείο Ανάκαμψης ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ο Βασίλης Γιαννόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, μίλησε στον Γιώργο Λεμό για τις προτάσεις που έχει κάνει η Περιφέρεια στο Υπουργείο Μεταφορών. Κάποια από αυτά έχουν γίνει και κάποια είναι εν δυνάμει να γίνουν. Έχουν στόχο να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, αντί να έρχονται, ας πούμε, 20-25 χιλιάδες τη μέρα αυτοί, σε όλες τις 8 περιφέρειες, στις 8 διευθύνσεις μεταφορών που έχουμε στην Αττική, να μειωθεί πιο κάτω από το 1/3 ο όγκος αυτό των συναλλασσόμενων. Και μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει και μέσω του gov.gr που μπορεί τώρα να έχουν υποβάλει. Ένα από αυτά τα αιτήματα που είναι και στα 23 για να τελειοποιηθεί είναι η ανανέωση του προσωρινού διπλώματος, η αντικατάσταση και η φθορά του διπλώματος. Αυτό μόνο στο κάθε πολίτης έχουν μέχρι στιγμής υποβάλει γύρω στις 25.000 αιτήσεις και έχουν διεκπαιρεωθεί. Δηλαδή, έχασα το διπλώμά μου, τσαλακώθηκε, μου το κλέψανε οτιδήποτε και το κάνει εντελώς μόνο ηλεκτρονικά. Και βάσει αυτής της λογικής προχωράμε. Τα περισσότερα από αυτά είναι σημαντικά σημεία, είναι σημαντικό σημείο η αγοροπολισία. Μπορεί να γίνεται αυτό που το έχουμε μέσα στα 23 σημεία, πώς είναι ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή που δεν χρειάζεται να έρθει στον ΚΙΣΕ. Κάνουν το παράβολο ηλεκτρονικά και κάνουν τη μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου κανονικά ο ιδιοκτήτης χωρίς να έρθουν σε επαφή. Επίσης, μπορεί έχει γίνει το ηλεκτρονικά και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε, το κάνουμε στη Δυτική Αττική. Το ηλεκτρονικό ραντεβού, δηλαδή μπαίνεις μέσα, πατάς το ραντεβού και ο χρόνος αναμονής, αν πας, είναι λιγότερος από τα 5 λεπτά. Ματίνα Πολυχρόνη με τα αυτοδιοικητικά νέα στην αίθουσα σύνταξης. Ματίνα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινά αύριο το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, το οποίο θα διαρκέσει ως τις 16 του μήνα και θα πραγματοποιηθεί στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται καθημερινά οι καθαρισμοί ρεμάτων σε όλη την Αττική από τα συνεργεία της περιφέρειας, με έμφαση στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Την άμεση αντιπλημμυρική θωράκιση του Κηφισού ζητά από την διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής η παράταξη της Ρένας Δούρου Δύναμη Ζωής. Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει ο Δήμος Πετρούπολης στις 16 και 17 του μήνα από τις 9 και 4 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι στο δεύτερο καπί. Τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνει για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώριο ο Δήμος Ασπροπύργου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κριτών της πόλης έως την Παρασκευή 22 του μήνα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας. Η δράση ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα, θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο σε πολλούς δήμους της χώρας, έξω από κέντρα διασκέδασης υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και κλείνοντας την όπερα Πολιορκία της Κορίνθου του Τζοακίνο Ρωσίνη, παρουσιάζει την 3η 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ το θέατρο Ολύμπια του Απανδά. Το έργο έρχεται στην γαλλική εκδοχή του για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ματίνα Πολυχρόνη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Στέλιος Αρέσκος εδώ, στο στούντιο με το αθλητικό δελτίο. Άμα δεν σε θέλει, έχεις δύο δοκάρια και το ένα γκολ τελικά. Ναι. Εσύ είσαι τα δοκάρια και έλεγα τα γκολ. Ναι. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι. Το δοκάρι και μέσα είναι πάντα, ξέρεις, δίνει τα εύσημα και κάνει τους ήρωες. Το δοκάρι και έξω κάνει τους. Ήταν καλή η εθνική ήταν στην πολύ αρχή. Ήταν πολύ καλή. Ήταν δηλαδή, πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εγώ τέτοιο ημίχρονο εκτός έδρας παιχνίδι. Με τη Σουηδία εκτός έδρας παιχνίδι. Με πολύ ομάδα καλή. Πολύ ανωτέρω επίπεδου που έχει πάει 10 φορές σε τελικούς Μουντιάλ.
Δεν θυμάμαι. Δηλαδή πρέπει να τρέξουμε στα πολύ καλά χρόνια του Μπρεχάγκελ και της εθνικής του Euro. Λοιπόν, ναι. Ένα λάθος. Γίνει προς τα πάνω του. Έχει κάνει γενικά... Εντάξει, σε αυτή τη φάση την εκτίμησε πολύ λάθος. Κατά τα άλλα ήταν πάρα πολύ καλός, όπως και οι υπόλοιποι στην άμυνα. Θέλουμε να μας βοηθήσουν να κοντράρουν τους Ισπανούς, αλλά θα είναι αδιάφορο. Λοιπόν. Τώρα, στον μπάσκετ ο βασικός κανόνας είναι για να κερδίσεις πρέπει να πάρεις τα rebound. Αν δεν πάρεις τα rebound δεν θα κερδίσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τα rebound, δεν κέρδισε. Όταν έχεις 15 χαμένα αμυντικά rebound και έχουν 15 δεύτερες επιθέσεις οι Ισπανοί και σου βάζουν τα 11-12 καλάθια αυτές τις επιθέσεις, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός έκανε την προσπάθεια, πρέπει να πούμε. Ναι. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, εκεί που έψαξε το σουτ για να ανατρέψει το αποτέλεσμα, δεν έγινε καλός υπολογισμός. Το σύστημα δεν βγήκε. Ναι, αναγκάστηκε ο Απέτρου σε νεκρό χρόνο να. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός. Κάνει ένα σουτ απελπισία. Έχει ξεκινήσει και λίγο καλύτερα ο Ολυμπιακός. Σήμερα παίζει με την Μπαρτσελόνα. Έχει ξεκινήσει ιδανικά. Γιατί είχε και τη Ρεάλ στο σεφ. Λοιπόν, τώρα σήμερα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει. Θυμίζουμε ότι. Πέρσι κέρδισε την Μπαρτσελόνα, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ναι, καλά. Ήταν πολύ μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων. Τώρα δεν είναι τέτοια, αλλά μέσα στη Βαρκελόνη θέλει την υπέρβαση ξανά για να κάνει το 3-3. Κρίσιμο παιχνίδι θα δούμε. Στέλιος Αρέσκου, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Αλέξανδρε. Πριν κλείσουμε, να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Επισκόπηση τέλος, αλλά εσείς μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το Sport Life με όλη την αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο. Να είστε όλοι κιόλας καλά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Ψυχραιμία.